Την ώρα που αρκετοί δήμοι της Κρήτης βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στη σκιά της λειψιδρίας και της κλιματικής κρίσης, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου για την ίδρυυση και την άρδευση, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε από το Ηράκλειο ότι πολύ σύντομα η Κρήτη θα αποκτήσει έναν ενιαίο φορέα για τη διαχείριση των υδάτων, με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος. Χαράσουμε έναν οδικό εντός εισαγωγικών χάρτη για την αντιμετώπιση ανάλογων κρίσεων και την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που θα δώσει πραγματική ανάσα στον πρωτογενή τομέα, την πραγματική διαχείριση της άρδευσης. Πολύ σύντομα η Κρήτη θα έχει έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης υδάτων και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δρομολογεί από μόνο του μια εξέλιξη για την ολιστική αντιμετώπιση ενός ζητήματος που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε αντιμετωπιστεί. Και θέλουμε εμείς να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Γιατί η Κρήτη έχει μια σημαντική παραγωγή και σε θερμοκήπια και σε λάδι αλλά και σε αμπέλια, που πρέπει προφανώς όλες αυτές οι παραγωγές να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε, να δημιουργήσουμε ταμιευτήρες και ταυτόχρονα δίκτυα ώστε το νερό να φτάνει σε κάθε καλλιέργεια. Τονίζουμε πως κάθε πολιτική διαχείριση του νερού πρέπει να ενσωματώνει και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Επιμένουμε να τονίσουμε πως η Κρήτη αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο ενός υδροφόρου ορίζοντα, η ισορροπία του οποίου, εάν διαταραχθεί, θα επηρεάσει το σύνολο της βιοποικιλότητας του νησιού. Σε σχετική ημερίδα στις Αρχάνες, παρουσία αυτοδιοικητικών του ΟΑΚ, αγροτών και άλλων φορέων, ο κύριος Τσιάρας αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, αλλά και στο σημαντικό βήμα που γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή μέσω της Ολλανδικής εταιρείας, η οποία θα καταγράψει όλα τα δεδομένα σε επίπεδο Κρήτης, με στόχο να δρομολογηθούν λύσεις τόσο για την άρδευση, όσο και για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών. Ξέρουμε άλλωστε ότι η Κρήτη, αν δούμε περιοχή-περιοχή, υπάρχουν περιοχές οι οποίες πάσχουν από λειψιδρία και κινδυνεύουν εντός εισαγωγικών να γίνουν έρημο Σαχάρα, και υπάρχουν και περιοχές οι οποίες συχνά πλημμυρίζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι σωστή και σοβαρή διαχείριση τέτοιων γεγονότων και τέτοιων καταστάσεων στην πραγματικότητα δρομολογεί μια τεράστια εξέλιξη και για την Κρήτη αλλά και για την ίδια την ελληνική πολιτεία. Η Ανατολική Κρήτη ιδίως έχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού, τόσο επιφανειακών υδάτων όσο και υπόγειων υδάτων. Και να δούμε τι λύσεις μπορούμε να προτείνουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα έρθουν στο μέλλον. Τα ελαιόδεντρα είναι κυριολεκτικά φυδατωμένα. Τα 41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα της Κρήτης, που από αυτά μόνο το 10% αδρεύεται, και αυτό ελλιπής. Αν πραγματικά δεν γίνει μια σωστή διαχείριση, θα υπάρξουν σοβαρά διατροφικά προβλήματα στο μέλλον σε όλες τις καλλιέργειες. Όπως λέμε, 5 δήμοι είναι ήδη σε λειψιδρία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Ηράκλειο για φέτος είναι πολύ καλά, αλλά φυσικά, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση του χρόνου. Αλλά είναι το άμεσο πώς θα βγάλουμε την επόμενη μέρα. Και το άμεσο είναι πρέπει να έχουμε χρηματοδοτήσεις, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους τομείς της άρδευσης όπου είναι αναγκαίο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπογραφή της σύμβασης αλλά και στην αποδοχή της δωρεάς στέρνα για τη χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης, την οποία θα εκτελέσει Ολλανδική εταιρεία. Χαράσουμε έναν οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, τόνισε ο κύριος Τσιάρας. Μέσα από ένα σοβαρό προγραμματισμό και μέσα από τη δρομολόγηση έργων, εξελίξεων, στρατηγικής, θα μπορεί σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου στο μέλλον να αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Πρέπει να φτιάξουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό που θα αφορά τα φράγματα, θα αφορά φαλατώσεις που θα γίνουν σε όλη την Κρήτη. Στον κομβικό ρόλο των δημοσίων υποδομών στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, αναφέρθηκε στην ημερίδα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης, καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν με στόχο τη δρομολόγηση αρδευτικών έργων και όχι μόνο.